τουρκική προκλητικότητα οξύνεται με τη γειτονική χώρα να αγνοεί επιδεικτικά διεθνείς υποδείξεις και αποφάσεις δυναμητίζοντας το κλίμα. 3 τουρκικές φρεγάτες συνοδεύουν φορτηγό πλοίο με σημαία Τανζανίας, το οποίο μεταφέρει όπλα στη Λιβύη με το κλίμα στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου να μυρίζει μπαρούτι και οι κινήσεις της τουρκικής πλευράς να παίρνουν διαστάσεις θρίλερ. Το φορτηγό πλοίο Κυρκίν εισήλθε μάλιστα στην περιοχή ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ειρήνη στον κόλπο της Βεγγάζης, σε διεθνή χωρικά ύδατα. Ο Ιταλός επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Δύναμης, που έχει επομιστεί την τήρηση του εμπάργου όπλων στη Λιβύη, δίνει εντολή στην ελληνική φρεγάτα Σπέτσε να προσεγγίσει το σημείο, με τον Έλληνα κυβερνήτη μάλιστα να διατάσει την απονείωση ελικοπτέρου για να παρακολουθήσει τις κινήσεις του φορτηγού πλοίου και των τουρκικών φρεγατών. Οι προσπάθειες του πληρώματος του ελληνικού ελικοπτέρου να επικοινωνήσει με το φορτηγό πλοίο έπεσαν στο κενό, καθώς μία από τις τουρκικές φρεγάτες έστειλαν το ακόλουθο μήνυμα. Το πλοίο βρίσκεται υπό την κρατική προστασία της τουρκικής δημοκρατίας. Το μήνυμα ξεκάθαρο από την τουρκική πλευρά, καθώς ζητήθηκε από το ελληνικό ελικόπτερο να απομακρυνθεί. Ο Ιταλός διοικητής της Ευρωπαϊκής Δύναμης, που έχει επομιστεί τον έλεγχο της περιοχής, ζήτησε από την ελληνική φρεγάτα να παρακολουθεί τις κινήσεις του πλοίου. Ένα ακόμα επεισόδιο στο σύριαλ της τουρκικής προκλητικότητας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.